Λοιπόν, καλημέρα. Έχουμε ένα Σαββατοκύριακο με το σύμπαν να είναι πολύ άσχολο, διότι όπως σας είπα και χθες, έχουμε πολλές αλλαγές, έχουμε αλλαγές θέσεων και φυσικά και μία όψη η οποία είναι πολύ σημαντική που θα διαρκέσει όλο το καλοκαίρι μέχρι και το Σεπτέμβριο, που είναι η Αφροδίτη από το Λέοντα σε όψη με τετράγωνο με τον Δία. Και αυτό μας βγάζει μία μεγάλη υπερβολή, μία ανάγκη για απολαύσεις, ήδη είμαστε όλοι διακοπές, σας το λέω, και συναισθηματικά, ας πούμε. Πολλά χρήματα μπορεί να επιζητάμε, πολύ μεγάλες απολαύσεις, αλλά και γενικά μεγέθυνση των καταστάσεων. Mm-hmm. Είτε συναισθηματικών, είτε έτσι όπως το διαχειριζόμαστε. Θέλει να μια μεγάλη προσοχή σε προώρες επιλογές και βιαστικές επιλογές. Λοιπόν, κριάρια μου, για εσάς, επειδή την Κυριακή ο Πλούτωνας επιστρέφει στην θέση που ήταν πριν κάποια χρόνια, τα τελευταία χρόνια, στον εγώ καιρό, και θα παραμείνει εκεί μέχρι και τον Ιανουάριο του 24. Φιλάκια. Εδώ λοιπόν έχουμε έναν επαναπροσδιορισμό που πρέπει να κάνετε. Της διαχείρισης των πόρων είναι αυτό, της ικανοποίησης, γενικότερα του έλεγχου της ζωής σας. Ποια είναι η κατεύθυνση στην οποία θέλετε να προχωρήσετε, πώς τα επαγγελματικά σας στο παρελθόν μπορεί να είχαν γίνει κάποια λάθη και πώς μπορείτε τώρα να τα ελέγξετε ξανά και να τα διορθώσετε. Από το απόγευμα της Κυριακής, η Σελήνη περνάει στο δικό σας το ζώδιο και εκεί είσαστε λίγο πιο ενεργοί, πιο διεκδικητικοί και γενικά λίγο και πιο κοντά στα δικά σας τα συναισθήματα. Ταύρη μου, λοιπόν, δικό σας κυβερνήτης η Αφροδίτη με τετράγωνο στο το Δία που είναι στο δικό σας το ζώδιο. Εδώ λοιπόν έχουμε μία πληθωρικότητα σε όλα τα επίπεδα. Μπορεί να αφορά τις οικογενειακές σας σχέσεις, μπορεί να αφορά τα δικά σας προσωπικά συναισθήματα. Πράγματα τα οποία πρέπει να λύσετε από το παρελθόν, που είναι πολλά μπορεί να είναι όχι μόνο συναισθηματικά, αλλά και οικονομικής φύσης, τα οποία λίγο σας βαραίνουν. Εδώ λοιπόν, γενικότερα θέλετε μεγαλύτερη σταθεροποίηση στη ζωή σας, θέλετε πράγματα τα οποία θέλετε να τα διεκδικήσετε, όμως επαναλαμβάνω ότι θέλει μεγάλη προσοχή στον τρόπο που τα διαχειρίζεστε, γιατί μπορεί στη συνέχεια να την πατήσετε αν ανοιχτείτε πάρα πολύ. Δίδυμή μου, για εσάς λοιπόν εδώ, προτού ο Ερμής, δικό σας κυβερνήτης, έρθει στο δικό σας το ζώδιο. Είναι κάτι το οποίο το λέγαμε ότι αυτό είναι ένα βασικό σημείο για εσάς. Θέλει να μείνετε λίγο προσωρινά στη θέση του παρατηρητή, διότι πριν ο Ερμής περάσει λοιπόν και έρθει στο ζώδιο των Διδύμων, θα κάνει ένα τρίγωνο με τον Πλούτονα. Επομένως, εδώ έχετε κάποιες πληροφορίες τις οποίες μπορεί να σας δοθούν ή κάποιες βασικές συνειδητοποιήσεις. Γι' αυτό λοιπόν επιλέξτε χαλαρές εξορμήσεις. Μπορεί να είναι βόλτες, μπορεί να είναι εκδρομές που μπορείτε να κάνετε γενικότερα για να ξεσκάσετε. Αλλά θέλω να επαναλαμβάνω να προσέξετε λίγο τις πληροφορίες τις οποίες ανταλλάσσετε και πόσο ανοίγεστε. Καρκίνη μου, για εσάς εδώ πέρα λοιπόν έχουμε ένα αρκετά συναισθηματικό κομμάτι, το οποίο καθώς περνάει ο Πλούτωνας απέναντί σας, μπορεί να έχετε έναν φόβο ότι πλέον σαν να χάνετε πάλι εκ νέου τον έλεγχο των σχέσεων, αν σας πιέζουν ή γενικά πώς μπορείτε να διεκδικήσετε τη θέση σας σε συνεργασίες. Γι' αυτό λοιπόν σας ζητάει να διαπραγματευτείτε γενικότερα με σύνεση και ευελιξία. Ναι, μεν ακούστε την διέστησή σας, αλλά μην αφήσετε τις ανασφάλειές σας να σας παρασύρουν. Λιοντάρια μου, λοιπόν, εδώ η Αφροδίτη είναι στο δικό σας το ζώδιο και κάνει αυτό το τετράγωνο με το ίδιο στην κορυφή του οροσκοπίου σας, πόσο πολύ σημαντικό για τους επόμενους 3 μήνες. Mm. Θα ξαναγίνει άλλες 2 φορές. Έχουμε και αλλαγές που μπορεί να γίνουν και να τις επιλέξετε εσείς, αλλά και πάρα πολλές μεγάλες ευκαιρίες στις συνθήκες και τη ζωή σας και των επαγγελματικών σας, αλλά φυσικά και στις επιλογές τις οποίες έχετε. Και θέλω να σας πω ότι το επόμενο τρίμηνο αυξάνεται πάρα πολύ η γοητεία σας και είναι πολύ σημαντικό να έχετε εμπιστοσύνη ή να κερδίζετε την εμπιστοσύνη των άλλων. Εκμεταλλευτείτε πολύ αυτό το διάστημα. Παρθένη μου, λοιπόν, εδώ θα απαντήσω και στον άντρα μου που είναι Παρθένος και μου λέει το τελευταίο καιρό, γιατί δεν μου βγαίνουν αυτά, κανονίζω και δεν μου βγαίνουνε. Μου λέει κάτι γίνεται τελευταία στιγμή και δεν συμβαίνουνε. Λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο λοιπόν το σύμπαν σας λέει να ακολουθήσετε λίγο τη ροή των πραγμάτων και έτσι όπως σας βγαίνουν. Να ξέρετε πολλές φορές το σύμπαν έχει κάτι άλλο για σας, το οποίο είναι σαν να σας προσέχει, έτσι, σαν φύλακας άγγελος. Από τη στιγμή που θα περάσει ο Ερμής στην κορυφή του οροσκοπίου σας την Κυριακή, τα πράγματα αρχίζουν και χαλαρώνουν περισσότερο, δηλαδή αρχίζουν και φαίνονται πιο καλά οι πληροφορίες, πιο σωστά, άρα και κινούνται στη ζωή σας. Αλλά σας το λέω ότι θέλει για το επόμενο τρίμηνο μεγάλη φροντίδα του εαυτού σας, της υγείας σας και της ψυχικής σας και της σωματικής. Τρίμηνο, είπε. Ναι, είναι μέχρι και το Σεπτέμβριο αυτό. Καλά θα πας. Λοιπόν, ζυγή μου, δικό σας κυβερνήτης ή Αφροδίτη σε όψη με το Δία, σας ζητάει πάρα πολύ να κάνετε μια απελευθέρωση από βαρύδια και εξαρτήσεις. Έχει να κάνει πολύ με τα ψυχολογικά σας, έχει να κάνει με φίλους τους οποίους μπορεί να είσαστε μαζί και οι οποίοι έχουν κάποια δύναμη ή να έχετε δύναμη εσείς πάνω σε αυτό. Οικονομικά ζητήματα τα οποία καλείστε να προωθήσετε. Ο Πλούτωνας επιστρέφει στη βάση του οροσκοπίου σας, είναι λίγο ψυχολογικά πιεστικό αυτό, αλλά φυσικά έχει να κάνει και με την λύση
λύση καταστάσεων. Και γενικά, με το που θα περάσει και η Σελήνη από το μεσημέρι της Κυριακής στο ζώδιο του Κριού, έχετε μεγάλη εύνοια για κοινωνικές επαφές και συζητήσεις. Σκορπιοί μου, εδώ έχουμε την Αφροδίτη στην κορυφή του οροσκοπίου σας, με το Δία απέναντί σας, αυτό το τετράγωνο για το επόμενο τρίμηνο. Σας δίνει μία έτσι ανάγκη και μία αίσθηση όπου θέλει να ανακτήσετε λίγο και τον έλεγχο. Επιστρέφει και ο Πλούτονας σε μία θετική θέση απέναντί σας, είναι πιο βολική, αλλά και τη δυναμική σας. Επίσης, μπορεί να κάνετε κάποιες γνωριμίες και συνεργασίες πολύ δυνατές, αλλά η νέα θέση του Ερμή λίγο είναι, έχετε κάποια μυστικά και δεν ανοίγετε και τόσο πολύ τα χαρτιά σας στο ποια είναι τα σχέδιά σας, τουλάχιστον προς το παρόν. Το ξώτης μου, εδώ μιλάμε για εσάς, ο δικός σας κυβερνήτης να κάνει όψη με την Αφροδίτη. Μιλάμε για αστήρευτη ενέργεια, μπορεί να αναλαμβάνετε πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι μπορείτε να αντέξετε αυτή τη στιγμή. Έχετε πολλά σχέδια, έχετε πολλά πλάνα, μπορεί να βγαίνετε, μπορεί να συζητάτε. Θέλει λίγο προσοχή, γιατί δεν θέλει και πολύ για να παρασυρθείτε. Και ιδιαίτερα για τις προσδοκίες σας, οι οποίες μπορεί να είναι ιδιαίτερα υψηλές και να φέρει απογοήτευση αν τελικά τα πράγματα δεν βγουν έτσι όπως τα θέλετε. Μέχρι την Κυριακή του μεσημέρι έχετε πολλά, τη δυνατότητα για σχέδια επαγγελματικά και συζητήσεις, όταν η Σελήνη θα είναι στο ζώδιο των Ιχθύων. Εγώ καιρή μου, λοιπόν, επιστροφή του Πλούτονα στο δικό σας το ζώδιο. Άρα λοιπόν, εδώ μια οριοθέτηση είναι πολύ αναγκαία. Υπάρχουν εκκρεμείς υποθέσεις, τις οποίες το σύμπαν μάλλον ξέρει καλύτερα, έχετε να επιλύσετε. Από την άλλη, αυτή η Αφροδίτη με το τετράγωνο του Δία για εσάς μπορεί να διαφέρει κάποια αδάμαστα πάθη δικά σας, τα οποία μπορεί να είναι ερωτικής φύσης ή μπορεί να είναι θέματα επιθυμιών, αλλά από την άλλη δεν αποκλείεται να κινήσει και κάποια έτσι ψυχολογικά συμπλέγματα, με την έννοια κάποιες φοβίες, κάποιες ζήλιες, κάποια ζητήματα τα οποία σας εκνευρίζουν να γίνουν πολύ μεγάλα και αυτό να δημιουργήσει και πρόβλημα στη σχέση σας. Υδροχόη μου, αχ, για λίγο φεύγει ο Πλούτονας από το ζώδιό σας. Αυτό είναι πολύ καλό για λίγο να αποσυμπιεστείτε. Γενικά αυτό το βάρος το οποίο σας πρόσθεσε το τελευταίο διάστημα και τα έδωσε όλα, βέβαια. Εδώ λοιπόν είναι απαραίτητη επίσης και η συναισθηματική αλλά και η σωματική αποσυμπίεση. Δηλαδή, ό,τι ενέργεια έχει και φουντώνει μέσα σας, κατά κάποιο τρόπο, είτε με την γυμναστική, είτε με περπάτημα, είτε να βγείτε να διασκεδάσετε, βγάλτε το όλο για να μπορέσετε να χαλαρώσετε και να μπορέσετε να ηρεμήσετε και να είσαστε και πιο χαρούμενοι. Γενικά, γιατί αυτό είναι το σημαντικό το οποίο σας καλεί αυτό το διάστημα να λύσετε. Και τέλος για τους Ιχθύς μας, καθώς μέχρι και την Κυριακή το μεσημέρι η Σελήνη θα βρίσκεται στο δικό σας το ζώδιο, έχουμε πολλές ευαισθησίες οι οποίες βγαίνουν στην επιφάνεια. Είναι κάποιες είναι σημαντικές, κάποιες μπορεί να είναι έτσι πιο πολύ παραπονάκια. Γενικά και για εσάς, θέλω να αναλάβετε όσα αντέχετε. Το τετράγωνο του Δία με την Αφροδίτη για εσάς έχει πολλά σχέδια, ή μπορεί να θέλετε, ας πούμε, στα εργασιακά σας να έχετε πολλά πλάνα, ή να θέλετε να έχετε πολλή επαφή και πολλές επικοινωνίες, αλλά να το διαπλατίζετε αυτό και να μην είναι και τόσο συγκεκριμένος, δηλαδή με ποιους κάνετε συμφωνίες. Προσοχή, μην δεσμευτείτε αυτό το διάστημα επουδενή, διότι μπορεί να υπάρξουν πολλές υποσχέσεις οι οποίες στο τέλος δεν θα βγουν. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.